Κύριε Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι καλός που βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα. Είναι επικαιρότητα. Έτσι, είναι κάτι το οποίο βγήκε, γιατί σωστά είπε και ο Στρατάκης πριν ότι μας θυμίζει εποχές 89, όταν σε πρωτοσέλιδα εφημερίδες βλέπαν φωτογραφίες από κότερα που ρίξαν και κυβερνήσεις. Έτσι. Δεν μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν κάποιος πρωθυπουργός ήταν σε ένα κότερο εν ώψη διακοπών, όταν πεινάει η μισή Ελλάδα. Καθόμαστε και συζητάμε αυτά τα θέματα. Έχουμε προκλητικότητα από την Τουρκία και συζητάμε αν ο πρωθυπουργός και όποιος πρωθυπουργός και οποιοδήποτε στέλεχος κυβέρνησης βρισκόταν σε ένα κότερο και έκανε πούρο στις διακοπές του. Ποιο είναι το σκάνδαλο αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ποιο είναι το μεμπτό. Συμφωνώ με τον κύριο Βαρβιτσιώτη που λέει ότι δεν μπορεί να έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία και να λέει ότι είμαι την ελίτ, είμαι τη μεσαία τάξη, είμαι τους φτωχούς ή υποτίθεται ότι είναι ένας αριστερός πρωθυπουργός και δεν θα έπρεπε να έχει, τουλάχιστον στο φαίνεστε, γιατί λέμε ότι θα πρέπει να είσαι και στο φαίνεστε αυτό που λες. Έχει κάθε δικαίωμα, αυτό λέτε, έχει κάθε δικαίωμα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολεί αυτή τη στιγμή τα ΜΜΕ σε τέτοιο βαθμό. Και η απάντηση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να κάτσει να ασχοληθεί για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Τσιρόνης αυτή τη στιγμή, είτε είναι θετικά, εγώ θεωρώ ότι πάνε αρνητικά τα πάντα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση που θα κάνουμε και μετά σίγουρα. Η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν το αν ο κύριος Ρωμανός είχε βγάλει ένα τραγούδι για να το κάνει ως απάντηση με εγώ τον δεν κύριο αυτό που λέτε. Τσίπρα. Υπάρχει ηθικό θέμα με αυτή την ιστορία του κύριου Τσίπρα. Θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, κύριε Χασαπόπουλε. Για σας λέω. Για την Ένωση Κεντρών. Για την Ένωση Κεντρών. Αν είναι ηθικό το ότι βρέθηκε ένας πρωθυπουργός πάνω σε ένα κότερο. Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να μας απασχολεί. Εσείς. Όχι, λέτε. Αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να μας απασχολεί αυτό το θέμα όταν ο κόσμος πεινάει, όταν δεν έχει να βγάλει. Να πάρει τα ψώνια του, όταν η ανεργία είναι στα ύψη, όταν τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν κυβερνήσεις που έχει ξεκινήσει η πόλωση και όλοι αρχίζουν να τάζουν. Θυμηθήκαμε τις 120 δόσεις μετά από 4 χρόνια. Γιατί είναι κακό τώρα, αυτό με συγχωρείτε. Μετά από 4 χρόνια. Δηλαδή θα έπρεπε να το δούμε. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο. Ταλανίζει που, τον νομοσχέδιο, ελληνικό λαό. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο που δίνει μια ανάσα σε εκπαιδευτικού. Εννοείται ότι δίνει μια ανάσα, κύριε Σαραντάκο, αλλά τώρα το θυμηθήκαμε. Είπαμε εμείς ότι θα το ψηφίσουμε. Το πρώτο μέτρο που πήραμε τώρα ήταν το 15, το πρώτο εξάμεινο. Δηλαδή, συγγνώμη. Οι πρώτες 120 δόσεις. Είναι και ο κ. Τσιόνης αυτό. Λέτε τώρα, το πρώτο εξάμεινο ήταν το πρώτο μέτρο. Δεν είναι όλα που μπορούμε να Τσιόνη, τα κάνουμε άμεσα. Όμως, δεν εφαρμόστηκε. Γιατί προεκλογικά, αν θυμίσω, μιλάγαμε για 13η σύνταξη, μιλάγατε για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Δεν εφαρμόστηκε. Μιλάγατε για κατάργηση έμφυα, μιλάγατε το μνημόνιο ότι θα σκιστεί με ένα άρθρο και ένα νόμο. Κάναμε εκλογές για αυτά τον. Εμείς το παραδεχτήκαμε ότι δεν εφαρμόσατε τίποτα. Δεν τα καταφέραμε και πήγαμε σε εκλογές. Τα σημαντικά θέματα θεωρώ ότι αυτά είναι που θα πρέπει να συζητάμε εν κατακλείδη. Θα συμφωνήσω. Και όχι το αν ο κύριος Τσίπρας βρισκόταν σε ένα κότερο. Γιατί αντίστοιχα σε ένα κότερο βρισκόταν και ο κύριος Καμένος και ο κύριος Μητσοτάκης και ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός κάποιου κόμματος. Μάλιστα. Και Γιουρέδη, ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στο τραπέζι ότι ήταν για ένα tweet, δεν είναι για ένα tweet, κύριε Τσιρόνη, σαφέστατα συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη είναι συνεχόμενη. Δηλώνει, σε εισαγωγικά θα μπορούσα να πω, είτε μη και όσο ακραίο και αν φανεί, έχει μια καθεστωτική συμπεριφορά, ισοπεδώνει τα πάντα. Το είπε να βάλουμε φυλακή κάποιου για να μπορέσουμε να ξαναβγούμε. Είπε θα σε θάψει τα 3 μέτρα, προσέβαλε ανθρώπου οι οποίοι κάναν τη δουλειά του, έβγαζε selfies. Την ώρα που βλέπαμε selfies μέσα στην συγκέντρωση, την ώρα που πέθαινε κόσμος στο μάτι, μόνος μου και όλοι σας κτλ. Είναι κάτι δηλώσεις οι οποίες δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι εκφράσεις ενός θεσμικού προσώπου όπως ο κ. Πολάκης. Και αν όλα πηγαίνουν καλά στο Υπουργείο Υγείας, μπορείτε να μας πείτε γιατί χάθηκε και απέσυρε τη δωρεά του για 1.600 ανθρώπους και δεκάδες χιλιάδες που θα βοηθούσαν το Ίδρυμα Νιάρχος. Μάλιστα. Το οποίο. Αυτό είναι. Και όχι, δεν είναι, είναι και ένα. Γιατί βγήκε. Αφήστε να ολοκληρώσω και έτσι όλα. Το Υπουργείο φταίει, συγγνώμη. Όταν βγήκε και έκανε ολόκληρη δήλωση και ολόκληρο δελτίο τύπου το Ίδρυμα Νιάρχος, ότι λόγω καθυστερήσεων και λόγω αδιαφορίας χάθηκε μια μεγάλη δωρεά, να σα δώσουν και μια απάντηση στον ελληνικό λαό. Και όχι το αν ο κύριο Πολάκης ή ο κάθε κύριο Πολάκης. Στη Βουλή να συζητήσουμε. Κύριε Γεωργιάδη, σα ευχαριστούμε πολύ. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικότερο από το αν θα δώσουμε προστασία στον κύριο Πολάκη. Θετικά το ρητορικό ρήτμα. Κύριε Τσιόνι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όσα είπατε. Κύριε Βαρισιώτη, επίση. Κύριε Γεωργιάδη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμεί.